Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιάννης Συνάνης και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τον lesbosnews.gr για την έγκυρη και όπως πάντα έγκαιρη ενημέρωση σας. Καθόλου καλά τα νέα και σήμερα κυρίες και κύριοι εδώ στη Λέσβο, αφού μόνο στη σχολική κοινότητα κυρίες και κύριοι έχουμε 100 κρούσματα, τριψήφιο νούμερο δηλαδή, ενώ 26 συμπολίτες μας νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης. Θα πρέπει να σας πω, ένας από αυτούς είναι στην μονάδα ενταρκής θεραπείας, ενώ ένας 70χρονος έχασε τη ζωή του από επιπλοκές του κορονοϊού. Πάμε όμως να δούμε κυρίες και κύριοι, στα δύο αυτά χρόνια με την πανδημία, ποιοι επιστήμονες που ούτε καν τους γνωρίζαμε, ούτε καν είχαμε ακούσει το όνομά τους, πώς ξαφνικά έγιναν καθημερινοί επισκέπτες μας, σε εισαγωγικά αν θέλετε αυτή τη λέξη, μέσα στα σπίτια μας, μέσα από τις τηλεοράσεις. Πάμε να τους δούμε. Οι πανδημίες κάποια στιγμή τελειώνουν, ακόμα και αν στην περίπτωση της παρούσας πανδημίας του κορονοϊού και της παραλλαγής όμικρον, η απάντηση στο πότε φαίνεται να είναι πολύπλοκη. Εδώ και 3 χρόνια ο πλανήτης έχει έρθει αντιμέτωπος με τη θανατηφόρα πανδημία του κορονοϊού. Χιλιάδες επιστήμονες έχουν γίνει ευρέως γνωστοί στο κοινό λόγω της παρουσίας τους στα μέσα ενημέρωσης για την πληροφόρηση του κόσμου για την πορεία της πανδημίας. Και στην Ελλάδα, από την έναρξη της πανδημίας, έχουν μπει στα σπίτια μας για την καθημερινή ενημέρωση και πορεία της πανδημίας αρκετοί Έλληνες επιστήμονες. Ποιοι είναι αυτοί? Σωτήρη Θεόδρασμα, Τίνα Παγώνη, Αθηνά Λινού, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος και Νίκος Σύψας είναι οι 5 Έλληνες επιστήμονες που από το 2019 έχουν γίνει γνωστοί σε όλους μας. Σωτήρης Τσιόδρας, ο επιστήμονας που πρωταγωνιστεί στη χώρα από την αρχή της πανδημίας του κορονοϊού, χαρακτηρίζεται ως στρατηγός στη μάχη κατά του κορονοϊού. Ο κορυφαίος καθηγητής λοιμοξιολογίας με το εντυπωσιακό βιογραφικό των 27 σελίδων, στρατεύτηκε στον πόλεμο από την πρώτη στιγμή με τον αόρατο εχθρό του πλανήτη. Γιατρός, δάσκαλος, ψάλτης και αρρωγός σε έναν δύσκολο αγώνα, ο Σωτήρης Τσιόδρας γεννήθηκε στην Αυστραλία το 1965. Το 1995 παντρεύτηκε την Μίνα Τσιόδρα και μαζί έχουν αποκτήσει 7 παιδιά. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, ορίστηκε επικεφαλής της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Λοιμοξιολόγων του Υπουργείου Υγείας και εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών σε καθημερινή βάση. Από αυτήν τη θέση, υποστήριξε μεταξύ άλλων πολλά μέτρα με σκοπό την προστασία της υγείας του πληθυσμού και την αντιμετώπιση της πανδημίας. Το προφίλ του, σε συνδυασμό με την ψύχρεμη στάση ως προς την αντιμετώπιση της πανδημίας, έλαβε πολύ θετικά σχόλια εντός αλλά και εκτός Ελλάδας, με πολλούς δημοσιογράφους και άλλους επιστήμονες να κάνουν ειδικές αναφορές στο όνομά του για τη διαχείριση της κρίσης. Σε άρθρο στους The New York Times, χαρακτηρίστηκε ως ένας από τους ήρωες της επιστήμης τα χρόνια του κορονοϊού. Η Ματίνα Παγώνη έγινε ευρέως γνωστή λόγω της πανδημίας του κορονοϊού που ταλαιπωρεί τη χώρα μας και ως πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αθηνών Πειραιός μάχεται για την καταπολέμησή του. Γεννήθηκε στο Άργο, σπούδασε στην ιατρική σχολή στην Ιταλία, ενώ έκανε τη διδακτορική διατριβή της στην ιατρική Αθηνών. Η κυρία Παγώνη είναι αυτή που λέει τα πράγματα με το όνομά τους και μάχεται από την πρώτη στιγμή στο να εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός της χώρας κατά του COVID. Η Αθηνά Λινού είναι Ελληνίδα ιατρός, τέως καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του Ινστιτούτου Προληπτικής, Περιβαλλοντολογικής και Εργασιακής Ιατρικής. Ο πρόεδρος του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδάκτυλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1963. Έχει γίνει γνωστός σε όλους μας μέσα από την παρουσία του στα μέσα ενημέρωσης. Έχει φιλοξενηθεί στο τηλεοπτικό σταθμό ThrakiNet, όπου αναφέρθηκε στο ρόλο των μονοκλωνικών αντισωμάτων στην καταπολέμηση της πανδημίας. Ο Νίκος Σύψας είναι Έλληνας πανεπιστημιακός και λοιμοξιολόγος με καταγωγή από την ορεινή ναυπακτία. Είναι γνωστός κυρίως για τη συμμετοχή του στην Επιστημονική Επιτροπή για την Πανδημία του Κορονοϊού 2019-2020. Να περάσουμε λίγο τώρα να δούμε ένα πιο χαλαρό θέμα που έχει να κάνει με την πανδημία και έχει να κάνει αυτό με τις απιστίες. Αφού λέει το διάστημα των 2 χρόνων, σύμφωνα με τους επιστήμονες και με έρευνες που έκαναν, τα κρούσματα με τις απιστίες ελαττώθηκαν. Να και ένα καλό που μας έφερε ο κορονοϊός. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Υπάρχει μία έρευνα η οποία υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας τα ποσοστά απιστίας στην Ελλάδα έπεσαν. Εγώ σήμερα βγαίνω στους δρόμους προκειμένου να δω τι γνώμη έχουν οι Αθηναίοι. Υπάρχει μία έρευνα του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών η οποία λέει ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας τα ποσοστά απιστίας στην Ελλάδα έπεσαν. Εσύ okay. Τι θεωρεί? Μάλλον, ναι. Πολύ πιθανό. Γιατί σημαίνει αυτό? Δεν βγαίναμε πολύ έξω από το σπίτι, οπότε. Δεν είμαι κατάλληλος να απαντήσω γι' αυτό. Έπεσαν. Πες να μην είχαν βγει έξω, ξέρω, να έκανα κάτι με άλλα άτομα και να μην, να καθόντουσαν, ξέρω, στα αυγά τους. Αν έπεσε ή όχι. Τα ποσοστά, ναι. Η έρευνα λέει ότι έχουν πέσει τα ποσοστά απιστίας. Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Άσε με ρε παιδί μου. Γιατί? Τι να πιστεύω. Δεν απιστούσαν οι Έλληνες. Μάλλον, ναι. Γιατί πιστεύετε υπάρχει αυτό, γιατί? Φοβόταν ο κόσμος. Δεν κοβέται αυτό το πράγμα. Άρα θα βρει ο Έλληνας τρόπο να πιστήσει. Θα βρει. Ότι πέσανε.
Γιατί δεν μπορεί ο κόσμος να κυκλοφορήσει πιο ελεύθερα, να βρει δικαιολογίες για να φύγει, ας πούμε, από το σπίτι, από το γραφείο. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τα ποσοστά απιστίας έπεσαν. Εσύ τι πιστεύεις? Απιστίας έπεσαν. Ναι, φυσικά, αφού ήταν όλη μέρα σπίτι οι άνθρωποι. Άρα για αυτό το λόγο δεν απιστούν οι Έλληνες πλέον? Πιστεύω ότι θα ήταν σίγουρα πιο δύσκολο αυτό. Νομίζω ναι. Για ποιο λόγο? Γιατί ήταν πιο δύσκολο να βρουν μια νέα τύπησα και να αφήσουν την προηγούμενη. Okay. Άρα έπεσε. Ναι, βγάζει νόημα αυτό. Άστα, τάλια, ναι. Νομίζω ότι έτσι έχει γίνει. Καλό εν μέρη. Κακό για τους, έτσι... Για αυτούς που αποστούν. Ναι. Πέσανε, τι να σου πω. Ποιος μπορεί να είναι ο λόγος? Δεν ξέρω, τι να σου πω. Τα ποσοστά απιστίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας στην Ελλάδα έχουν πέσει. Εσείς τι πιστεύετε? Μακάρι. Μακάρι. Φίλε, ό,τι και να σου πω, εγώ είμαι ελεύθερος και ούτε μου πέσανε και παντού τρέχω. Απιστίας εννοείς για τα εμβόλια? Απιστία όχι, στη σχέση. Γάμο... Α, καλά, αυτό σίγουρα. Πώς το αποδεικνύετε αυτό? Ξέρετε κάτι που δεν ξέρω εγώ? Κατά τη διάρκεια της πανδημίας η απιστία στην Ελλάδα έπεσε. Εσάς ποια είναι η γνώμη? Ότι δεν πιστεύω τίποτα. Μπορώ να σου πω ότι επειδή ζω στο εξωτερικό, στο Λονδίνο, νομίζω ότι είναι σωστά. Πριν από λίγες ημέρες, κυρίες και κύριοι, των Θεοφανίων για την ακρίβεια, ο κ. Μηταράκης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Χιώτης Υπουργός, το τονίζω αυτό, έχει σημασία, προσπάθησε να φέρει με το πλοίο πελαγίτης μηχανήματα της Τέρνα ΑΕ, είναι η εταιρεία που έχει αναλάβει να κάνει τις δύο νέες δομές, στοιχείο και στη Λέργο, ανεπιτυχώς βεβαίως, αφού πήραν τα μπουκαλάκια τους, τα μηχανήματα, αν θέλετε, και γύρισε το πελαγίτης στη βάση του, χωρίς να τα αποβιβάσει ούτε στην Χίο ούτε στη Λέργο, αφού υπήρξαν αντιδράσεις από τους κατοίκους και στη Χίο και στη Λέργο. Πάμε να δούμε όμως εδώ στη Λέργο η θέση αυτή, η βάστρια που λέει ότι θα γίνει η νέα δομή εδώ στη Λέργο, λέγεται ότι θα γίνει. Πάμε να δούμε τι έκταση ακριβώς είναι. Το Lesbos Voice, ένα ειδησιογραφικό site εδώ στη Λέργο, κατέγραψε με drone την έκταση αυτή. Πάμε να το δούμε.
δώσουν μια απίστευτη έκταση, ένα πολύ ωραίο δάσος, ένας πνεύμονας πρασίνου και οξυγόνου, που δυστυχώς, αν θα γίνει όπως καταλαβαίνετε δομή φιλοξενίας, θα καταστραφεί ολοσχερός αυτή η περιοχή που μόλις είδατε. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στη Τίμενα, ένα μικρό νησάκι της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπου εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχαν πρόβλημα, δεν είχαν έναν γιατρό οι άνθρωποι εκεί, με αποτέλεσμα σήμαντες αφορμές, ασθένειες αν θέλετε, να χάνονται ζωές. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πάει πριν από λίγο καιρό, είχα πάει και εγώ αποστολή για τον Sky, και βεβαίως τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο, τι γίνεται πλέον με το θέμα του γιατρού εκεί, στην όμορφη Τίμενα. Θέλω να αγιάσω δυστυχώς, αλλά ο διάολος δεν με αφήνει. Δεν πέρασαν λίγες ημέρες από την κραυγή αγωνία του καπετάν Γιώργου Μαρκάκη από τη Θήμενα, που έχει μείνει το νησί τους 2 μήνες χωρίς γιατρό, και προλίγου μου τηλεφώνησε πάλι κλαίγοντας, επειδή η μητέρα του πέθανε προχθές και μένει άταφη, γιατί δεν υπάρχει τρόπος να έρθει ο παπάς από τους φούρνους λόγω της κακοκαιρίας. Κακή μοίρα έτυχε στα μικρά νησιά του Αιγαίου, που ανίατες ιστορικά κυβερνήσεις εγκατέλειψαν στην τύχη τους, χωρίς λιμάνια, χωρίς γιατρό, χωρίς παπά να θάψουν τους νεκρούς τους. Και μπορεί να πήγε προχθές στρατιωτικός γιατρός στη Θήμενα, μετά την οργή και την αγανάκτηση που έβγαλε ο καπετάν Γιώργος στη μεταξύ μας τηλεφωνική επικοινωνία. Η μητέρα του όμως είναι ακόμη άταφη. Συναδελφική χείρα βοηθείας έτεινε πάντως ο καλός φίλος και συνάδελφος Λάμπρος Πάσχος, ο οποίος έκανε αναφορά στο επεισόδιο αυτό στο δικό του κανάλι, και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Η κίνηση του Πρωθυπουργού να μεταβεί στο ακριτικό μας νησί είναι ορθή. Εγώ του λέω ωστόσο, καλό θα είναι να πάει σε ένα άλλο νησί. Το όνομα, αλλά και την τοποθεσία του οποίου δηλώνω σίγουρος κατά 99% ότι αγνοεί. Είναι η Θήμενα. Το νησί αυτό έχει μείνει χωρίς γιατρό, κύριε Μητσοτάκη και Πλεύρη. Το γνωρίζετε? Αν όχι, μπείτε λίγο στο κανάλι του θρύλου του YouTube του θαλασσόλικου Ιωσήφ Παπαδόπουλου. Ο Ιωσήφ Παπαδόπουλος είναι για μένα ο άνθρωπος που μου έμαθε τα μυστικά των ελληνικών νησιών. Εδώ τον βλέπεις το 2005, τότε μαζί στο δελτίο ειδήσεων του Τηλεάστη. Τότε τα λέγαμε μία φορά την εβδομάδα. Τότε εγώ με περισσότερα μαλλιά από ό,τι βλέπω. Ας ευχηθούμε τώρα να καταφέρουν να στείλουν τον παπά στη Θήμενα, να διαβάσει τη μητέρα του καπετάν Γιώργου Μαρκάκη, για να μην μείνει άμυρη άταφη. Τι πληρώνουν οι κάτοικοι των μικρών νησιών μας? Ούτε να φύγουν με αξιοπρέπεια δεν έχουν τη δυνατότητα. Η Τουρκία συνεχίζει τη ρητορική του Ερντογάν και για μία ακόμη φορά ζητάει να γίνει αποστατικοποίηση των νησιών που βρίσκονται απέναντι από τις ακτές της Τουρκίας, εδώ στο Βόρειο Αιγαίο κυρίως, και μάλιστα συγκεκριμένα για τη Λίμνο. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο λοιπόν. Πατώντας τη συνεχή ρητορική ακάρ των τελευταίων ημερών, οι Τούρκοι όπως και παλαιότερα ισχυρίζονται πως η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να κάνει ασκήσεις στα παράλια της Λίμνου. Η αιμονή με το νησί είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Τώρα προστέθηκε και η Σαμοθράκη. Συγκεκριμένα, η Τουρκία ζητά την αποστρατιωτικοποίηση Σαμοθράκης και Λίμνου με αφορμή ελληνική άσκηση, ενώ προσθέτει πως η περιοχή που δέσμευσε η Ελλάδα είναι πάνω σε δική της. Την δέσμευσε με παράνομη ναύτεξ, να θυμίσουμε. Με τη σύμβαση της Λοζάνης, η Τουρκία συμφώνησε στην αποστρατιωτικοποίηση των στενών από το Βόσπορο μέχρι τις εξόδους τους στο Αιγαίο, όπως και για τα 2 νησιά Ύμβρο και Τένεδο, που με τη συμπαράσταση των νικητών της κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο απέσπασε από την Ελλάδα, παρότι τελευταία τα είχε απελευθερώσει από το 1912. Έναντι της αποστρατιωτικοποίησης στενών και Ύμβρου και Τενέδου, επιβλήθη στην Ελλάδα η αποστρατιωτικοποίηση της Λίμνου και της Σαμοθράκης. Έκτοτε, το στρατιωτικό καθεστώς των 2 ελληνικών νησιών συνδέθηκε από νομική άποψη με το καθεστώς των στενών. Αποστρατιωτικοποιημένα στενά συνεπαγόταν και αποστρατιωτικοποιημένες Λίμνος και Σαμοθράκη. Με αφορμή το ζήτημα αυτό, ενδιαφέρον έχει η παρατήρηση του αντιστράτηγου εν αποστρατεία Αντώνη Βασιλείου, στην οποία παραθέτει τα 2 παρακάτω άρθρα της συνθήκης της Λοζάνης, που φαίνεται ξεκάθαρα σε ποιον ανήκουν τα νησιά, οι νησίδες και οι βραχονησίδες που απέχουν πέραν των 3 ναυτικών μιλίων από τις τουρκικές ακτές και σε ποιον ανήκουν όσο από αυτά απέχουν λιγότερο από 3 ναυτικά μιλιά. Άρθρο 6. Όσον αφορά στα καθοριζόμενα υπό του Ρου ποταμού και ουχή υπό των οχθών αυτού σύνορα, οι όροι Ρους ή Αύλαξ
όν γίνεται χρήση εν την παρούση συνθήκη, σημαίνουσε διαμέντους μη πλωτούς ποταμούς στην μέση γραμμή αυτών ή του κυρίου αυτών βραχίωνος, διαδέτους πλωτούς ποταμούς στην μέση γραμμή της κύριας Άβλακος Ναυσιπλοείας. Εν τούτης, εναπόκειται στην Επιτροπή να καθορίσει ειδικότερον εάν η συνοριακή γραμμή θα ακολουθήσει ή στα ενδεχομένα αυτής μετατοπίσης τον ούτο προσδιοριστέντα ρούν ή την άβλακα ή εάν θα καθοριστεί οριστικός εκ της θέσεως του ρου ή της άβλακος κατά την έναρξη της ισχύως της παρούσης συνθήκης. Εκτός αντιθέτων διατάξεων της παρούσης συνθήκης, τα θαλάσσια όρια περιλαμβάνουσι τας νήσους και νησίδια τας κειμένας εις απόσταση μικροτέραν των 3 μιλίων από τις ακτής. Άρθρο 12. Η ληφθής απόφαση της 13ης Φεβρουαρίου 1914 υπό τη συνδιασκέψεως του Λονδίνου εις εκτέλεση των άρθρων 5 της Συνθήκης του Λονδίνου της 17/30 Μαΐου 1913 και 15 της Συνθήκης των Αθηνών της 1ης κάθετος 14 Νοεμβρίου 1913 η κοινοποιηθήσα εις την ελληνική κυβέρνηση τη 13η Φεβρουαρίου 1914 και αφορώσα εις την κυριαρχία της Ελλάδος επί των νήσων της Ανατολικής Μεσογείου, εκτός της Ύμβρου, Τενέδου και των Λαγουσών νήσων, ιδία των νήσων Λίμνου, Σαμοθράκης, Μυτιλίνης, Χίου, Σάμου και Ικαρίας, επικυρούνται υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσης συνθήκης των συναφών προστάς υπό την κυριαρχία της Ιταλίας διατελούσας νήσους, περιόζει διαλαμβάνει το άρθρο 15. Εκτός αντιθέτου διατάξεως της παρούσης συνθήκης, ενίσχυ εκείμενε εις μικροτέραν απόσταση των 3 μιλίων της Ασιατικής Ακτής, παραμένουσιν υπό την τουρκική κυριαρχία. Ο Δήμαρχος Λίμνου δεν φαίνεται να ανησυχεί και καλά κάνει ο άνθρωπος. Από την άλλη πλευρά όμως ζητάει να γίνει μια σύνδεση εν ώψη του καλοκαιριού της νέας τουριστικής σεζόν, να γίνει επιπλέον εκτός από αυτή τη σύνδεση που υπάρχει με τη Θεσσαλονίκη, να γίνει ακόμα μια σύνδεση τουλάχιστον το καλοκαίρι με την Καβάλα. Εκ των πλοϊκή μας σύνδεση ζητάμε και φέτος προσπαθούμε Παναγιώτη να ενισχύσουμε τις γραμμές μας με μια νέα δρομολογιακή σύνδεση την οποία θέσαμε και στον Πρωθυπουργό. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε στην συνέχεια. Είμαστε ήδη και σε συζήτηση με τον Υπουργό, τον κύριο Πλακιωτάκη. Να ρωτήσω τώρα, να μου δώσετε κάποιες πληροφορίες περισσότερες σε ό,τι αφορά την πρόταση για το ακτοπλοϊκό που μου έκανε εντύπωση. Για ποια νέα σύνδεση μιλάτε, Δήμαρχε? Προσπαθούμε, Παναγιώτη, να την φετινή περίοδο να έχουμε γρηγορότερα σκάφη στον τόπο μας. Τα χύπλα, τα οποία βιώσαμε πέρσι με το πρόβλημα, με το πρόβλημα το οποίο παρουσιάστηκε. Θέλουμε και εξετάζουμε το ενδεχόμενο να μπορέσουμε να έχουμε μια τέτοια γραμμή με τους λιμένες Καβάλας και Θεσσαλονίκης. Α, μάλιστα. Το Λαύριο παραμένει ως βασικό λιμάνι. Λαύριο, η γραμμή του Λαυρίου, ναι. Ναι, ναι. Συγκλονισμένο το πανελλήνιο, κυρίες και κύριοι, από τον άτυπο χαμό του Τζορτζή Μονογιού, του αδελφού της βουλευτού της Δημοκρατίας, της κυρίας Μονογιού, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ένα τροχαίο με την Φεράρι, την οποία μόλις είχε αγοράσει. Πάμε να δούμε τι έγινε και ποιον πήρε τηλέφωνο να τον ενημερώσει ότι πήρε ένα αυτοκίνητο που ακούει πάρα πολύ στα γκάζια του. Σοκάρουν οι εικόνες από το θανατηφόρο τροχαίου στην παραλιακή, από το οποίο έχασε τη ζωή του αδελφός της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνας Μονογιού Τζόρτζης. Η ολοκένουργια Φεράρι του Τζόρτζη Μονογιού έγινε άμορφη μάζα μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Ενώ το σημείο από το οποίο ο 45χρονος επιχειρηματίας αγόρασε το σούπερκάρ του απέχει μερικά χιλιόμετρα. Ήταν περίπου 8 το βράδυ όταν η κόκκινη Φεράρι που οδηγούσε ο 45χρονος κινούνταν στο ύψος της Βούλας στα Πηγαδάκια, 400 μέτρα από το σημείο που έχασε τη ζωή του ο Ματ Κλιπ. Κανείς δεν ξέρει υπό ποιες συνθήκες έγινε ακριβώς το τροχαίο. Η πρώτη εκτίμηση είναι πως δεν εμπλέκεται άλλο αυτοκίνητο. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι δεν άκουσαν θόρυβο, ενώ υπάρχουν και άλλες πληροφορίες για μάρτυρες που ανέφεραν ότι η Φεράρι πέρασε δίπλα τους με τέτοια ταχύτητα που ένιωσαν σαν να γίνονταν σεισμός. Έρχομαι να σου δείξω την γκάζια, έχει το εργαλείο, ήταν τα λόγια που είπε ο Τζόρτζης Μονογιός σε φίλο του λίγη ώρα πριν αφήσει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο. Είχε αγοράσει πριν από μερικά 24 ώρα το αμάξι των ονείρων του και λέγεται πως χθες την ημέρα του τροχαίου δηλαδή το οδηγούσε για πρώτη φορά. Ο 45χρονος έχασε επιτόπου τη ζωή του. Κατάφερα να τον βγάλουν από τη Φεράρι του λίγο αφού το αυτοκίνητο είχε πιάσει φωτιά. Η 35χρονη σύζυγός του Αθηνά Κοντοπάνου κατάφερε να βγει από το στραπατσαρισμένο αυτοκίνητο και λίγο μετά κατέρευσε. Νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη.
Το θύμα του σοκαριστικού τροχαίου στη Βούλα ήταν επιχειρηματίας που δραστηριοποιούνταν στη Μύκονο που είχε μαγαζί με ρούχα. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Είχε γίνει ευρύτερα γνωστός πολλά χρόνια πριν, η αδερφή του γίνει βουλευτής. Ήταν το 2003 όταν συμμετείχε στο reality The Wall του Αντένα, το οποίο παρουσίαζε ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Ό,τι και να πούμε θα είναι λίγο γι' αυτό το γεγονός. Πάμε να δούμε τώρα 94 πολύτιμα ανεκτίμητης αξίας έργα του Θεόφιλου που εκτίθενται. Το σπουδαίο έργο του μεγάλου λαϊκού μαζογράφου Θεόφιλου αποκαλύπτεται μέσα από 94 πολύτιμα έργα στη μεγάλη έκθεση «Θεόφιλος, ο Τσολιάς της Ζωγραφικής» στο Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη, δικαιώνοντας τα λόγια του στρατή Ελευθεριάδη Τεριάτ. Ο Θεόφιλος, γέννημα και θρέμα της ελληνικής φύσεως και απόγονος άμεσος της Επαναστάσεως, είναι το ευγενικότερο και το αριστοκρατικότερο σύμβολο του λαού μας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ενημέρωση από το lesbos.gr ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που για μία ακόμη φορά ήσασταν εδώ μαζί μας για την έγκυρη και όπως πάντοτε έγκυρη ενημέρωση σας. Να είστε όλοι καλά και να έχετε μία χαρούμενη εβδομάδα. Γεια σας.